οι παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo το 2022 μπορούμε να πούμε ότι αντανακλούν τη γενικότερη τάση της αγοράς τη χρονιά που πέρασε. Η εταιρεία πούλησε 615.121 αυτοκίνητα, μια μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε προβλήματα της αλυσίδας προμηθευτών, κυρίως στα ηλεκτρονικά, και την ρευστή κατάσταση στην τεράστια αγορά της Κίνας, λόγω κορονοϊού και όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση. Βέβαια, η άνοδος κατά 12,8 το Δεκέμβρη του 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει την ανωδική τάση των ημερών που διανύουμε. Και αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης. Τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Volvo αντιπροσώπευσαν το 10,9% των πωλήσεων αυτών, αντί για το 3,7% το 2021. Σημαντική άνοδος. Γενικά, τα πλήρως ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν κάπου το 1 τρίτο των συνολικών πωλήσεων της Volvo για το 2022. Σημαντικό νούμερο, που και εδώ δείχνει τάσεις. Το XC60 παραμένει το καλύτερο σε παγκόσμιες πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας, δείχνοντας την τάση που υπάρχει προς τα μεσαία SUV, ενώ δεύτερο είναι το XC40 και τρίτο το XC90 που επιβεβαιώνουν τη ζήτηση για SUV που υπάρχει στην αγορά σήμερα.